Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουν μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογία, startups και εκπαίδευση, οι οποίοι θα μιλήσουν σε λίγο. Με τη σειρά θέλω να τους παρουσιάσω με την οποία θα μιλήσουν. Θα είναι ο κύριος Χρήστος Μαγιαράκης, ο οποίος είναι Microsoft Education Expert, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, σύμβουλος του Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Σάμψον, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιός, ο κύριος Μπερτσιμάς, βοηθός πρίτανης στο MIT, ο κύριος Θόδωρος Παπαγγελής, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Παπασπυρίδης, Senior Advisor στην Ασία, στη Microsoft, η κυρία Θεοδόρα Βαρβαρίγου, καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβι Πολυτεχνείο, ο κύριος Βύριο Νικολαίδης, που είναι ο ιδρυτής της PeopleCert, ίσως του πρώτου ελληνικού Unicorn, ο κύριος Μιχάλης Κόντας, που είναι συνιδρυτής στη Next Level, μια εταιρεία πολλά υποσχόμενη στον χώρο της εκπαίδευσης, και η κυρία Μαρία Γιαννιού, η οποία είναι συνειδητήρια σε εταιρείες οι οποίες κάνουν empowerment και ασχολούνται με τη γυναικεία ισότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω του buzzword του AI η σημερινή διάλεξη είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Όπως όλοι ξέρουμε, hard skills είναι αυτά τα οποία χρειάζονται στις εταιρείες για να προσλάβουν κάποιον, αλλά τα soft skills είναι αυτά τα οποία δίνουν τις προαγωγές μέσα στις εταιρείες. Στην κοινωνία της πληροφορίας χρειαζόμαστε και τα δύο, και τα soft skills και τα hard skills, και η τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να βοηθήσει και στα δύο. Και τους ανθρώπους να βελτιωθούν τους ίδιους, αλλά και τις εταιρείες να καταλάβουν ποια στελέχη έχουν αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάνε και να επιλέξουν καλύτερα το προσωπικό το οποίο θα συνεργαστεί μαζί τους. Για ποιο λόγο, μέσω του AI, το πολύ σε 5 με 10 χρόνια, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, η κάθε εταιρεία θα ξέρει αναλυτικά τι ξέρει ο κάθε εργαζόμενος, πόσο γρήγορα το έμαθε και πόσο καλά το θυμάται. Οπότε δεν θα δίνεται πλέον βαρύτητα μόνο σε ονόματα ξεχωριστών πανεπιστημίων, στα οποία έχουν πρόσβαση συνήθως τα παιδιά ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά σε αυτούς οι οποίοι μπορούν πραγματικά να κάνουν καλά τη δουλειά, καλύτερα. Αυτό ήδη γίνεται στους τομείς της πληροφορικής, όπου δεν χρειάζεται να έχεις αποφοιτήσει από το Princeton ή από το Stanford για να βρεις μια καλή δουλειά. Οπότε σε λίγο αυτό θα διευρυνθεί και θα ξέρουμε ότι υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια στον χώρο της παιδείας. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την κοινωνία και θα μειώσει και τις ανισότητες. Δεν θέλω να μονολογήσω άλλο. Θα περάσουμε στους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ.